πολύπαθη εκδίκαση από το Συμβούλιο Επικρατείας έλαβε χώρα μετά από τόσες αναβολές. Τονίστηκε από μεριάς του εκπροσώπου του Επιμελητηρίου και της Ένωσης η αναγκαιότητα της γενικής εκπαίδευσης. Βεβαίως το Υπουργείο προσπάθησε να πει πρώτα απ' όλα ότι ούτε το Επιμελητήριο ούτε η Ένωση έχουν αρμοδιότητα να ασκήσουν την προσφυγή, αλλά αυτό απορρίπτεται και από το καταστατικό της Ένωσης και από τον ίδιο τον νόμο του Επιμελητηρίου που μας καθιστά υπόχρεους για την παιδεία. Λοιπόν, τα οποία έχουν κατατεθεί. Το δεύτερο είναι ότι έγινε αυτό που αναμέναμε. Δηλαδή προσπαθήσανε να πούνε ότι αφού θεσπίσαμε την ενισχυτική διδασκαλία, λύθηκε το πρόβλημα. Όμως, εισηγητικά ο εκπρόσωπος της δικής μας προσφυγής τόνισε ότι το ζήτημα και αφού κατακεραυνώθηκε ότι το τριήμερο που δώσαν ως προθεσμία και η απόφαση του ΙΕΠ που είναι ελλιπής και ανετιολόγητη κτλ. Τονίστηκε η αναγκαιότητα της γενικής παιδείας, της ανάγκης της ύπαρξης των μαθημάτων για όλα τα παιδιά, για την ανάπτυξη, αυτό που λέμε τώρα να μην σας κουράζω. Πιστεύω ότι από πλευράς τουλάχιστον της προσφυγής υποστηρίχθηκε καλά. Από εκεί και πέρα θέλω να πω μόνο δύο λόγια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το δικαστήριο δεν είναι ο αγώνας, είναι ένα ακόμα μέσο στα χέρια μας να αγωνιστούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται. Έχουμε μπροστά μας, η απόφαση θα μας πει ο δικηγόρος πότε θα βγει, μπορεί και να είναι και αρνητική. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, τύχες Γιάννη, τύχα πάντα, τα έχουμε ζήσει. Εμείς πρέπει έτσι κι αλλιώς να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την τέχνη ως δικαίωμα του κάθε μαθητή, για την, να προχωρήσουμε στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, στην κατάργηση του θεσμού των αναπληρωτών και στη μονιμοποίηση όλων, σε μάθημα δίωρο εργαστηριακό σε όλες τις τάξεις στο 12χρονο σχολείο, σε εργαστήρια σε όλα τα σχολιά. Λοιπόν, τελειώνω. Θέλω να πω ότι χθες κατατέθηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Θα πλήττονται και οι εκπαιδευτικοί με αυτό, αν διαβάσατε τις διατάξεις. Σήμερα γίνεται μεγάλη συγκέντρωση στις 7 η ώρα. Σήμερα ήταν ένας σταθμός να πάρουμε δυνάμεις και να συνεχίσουμε πιο ενωμένοι και πιο αποφασιστικοί.